Μόλις ολοκληρώθηκε η αναμέτρηση ανάμεσα στα Σούρμενα και τον Παπάγο. Στο 0-0 τελείωσε το μάτς. Έχουμε κοντά μας από τα δεξιά, όπως βλέπουμε, τον προπονητή του Παπάγου, τον Γιάννη Ντόκο, και από τα αριστερά μας τον άμεσο συνεργάτη του Γιάννη Ταβρατζή στα Σούρμενα, τον Γιώργο Καζατζή. Γιώργο, θα ξεκινήσουμε νομίζω από το φιλοξενούμενο, το επιτάσσει έτσι το πρωτόκολλο που λέμε της ευγένειας. Γιάννη, ένα σχόλιο για το σημερινό μάτς, νομίζω χωρίς αμφιβολία ένα καλό αποτέλεσμα για εσάς. Για μας ήταν ένα πολύ θετικό αποτέλεσμα. Αυτό ξέραμε ότι παίζαμε απέναντι σε μια πολύ καλή ομάδα εκπληκτική. Πολύ καλά δουλεμένη ως προπονητές της και ήρθαμε με πρώτο σκοπό την ισοπαλία. Ήταν και ο οφθαλμοφανής χωρίς και από τον τρόπο που παίξαμε. Θεωρώ ότι τα παιδιά κάνανε, τα δικά μας παιδιά κάνανε μια τεράστια προσπάθεια. Αμυνθήκαν σωστά. Στην πορεία του παιχνιδιού που να κάνουμε και κάποιες αντιπιθέσεις, να κλέψουμε το παιχνίδι που λέμε. Okay, κρατάμε την ισοπαλία. Ευχαριστούμε τα Σούρμενα για τη φιλοξενία τους. Ήταν άψογοι και συνεχίζουμε στο πρωτάθλημα. Γιώργο, η άποψή σου, τι δεν πήγε καλά σήμερα? Καταρχήν να συγχαρώ την ομάδα του Παπάγου για την τεράστια προσπάθεια που έκανε. Απέναντι στην ομάδα μας, η οποία δεν είχε το ρυθμό καθ' όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού. Ήμασταν υποτονικοί, με αργές αποφάσεις, αργές εκτελέσεις καθ' όλη τη διάρκεια. Αν εξαιρέσουμε 2-3 φορές τώρα στο τελευταίο 20 λεπτό, 2-3 φάσεις που κάναμε. Νομίζω ένα δίκαιο αποτέλεσμα και πρέπει να σκεφτούμε τα πράγματα διαφορετικά λίγο, για να ώστε τέτοια παιχνίδια με ομάδες που έρχονται και αμήνονται μαζικά, να μπορούμε να τα ανοίγουμε νωρίτερα. Να μην αφήνουμε να κυλάει ο χρόνος, γιατί και το άγχος μας καταβάλει και πρέπει η προσπάθεια να είναι πιο έντονη. Γενικά, από το πρώτο λεπτό που σφυρίζει ο διαιτητής, το πρώτο σφύριγμα, να είμαστε πιο ενεργητικοί και πιο επικεντρωμένοι στο στόχο μας. Coach, για ακόμα ένα παιχνίδι εντός έδρας. Είδαμε ότι στο πρώτο ημίχρονο η ομάδα είχε τον έλεγχο, έκανε κάποιες φάσεις. Όμως το δεύτερο έπεσε μετά το παιχνίδι του Κυπέλλου με το Φάλερο. Πού πιστεύετε ότι ευθύνεται αυτή η μετάπτωση της απόδοσης στα δύο μέρη του παιχνιδιού? Εντάξει, σίγουρα είχαμε καθ' όλη τη διάρκεια. Δεν νομίζω ότι είχαμε πτώση. Απλά δεν είχαμε γρήγορο ρυθμό σαν ομάδα. Ένα στοιχείο που θα πρέπει να μας χαρακτηρίσει μέσα εδώ είναι ο ρυθμός. Δεν το είχαμε καθ' όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού, κάποια ξεσπάσματα, και αυτό όταν μια ομάδα μείνεται μαζικά είναι δύσκολο. Άμα δεν έχεις γρήγορες συνδυαστικό παιχνίδι και γρήγορες αποφάσεις, τελική προσπάθεια, είτε πάσα είναι είτε σουτ, έχει αυτό το αποτέλεσμα. Coach, ποιο πιστεύεις ήταν το κλειδί για να φύγεις με αίτητος από αυτό το γήπεδο? Το κλειδί ήταν ότι ξέραμε ότι τα Σούρμενα έχουν πολύ καλή ομάδα, τα είχαμε δει, προσπαθήσαμε να το αμυνθούμε σωστά σε κάποιες θέσεις των παιχτών του αντίπαλου, στα χαφ του, στα εξτρέμ του, που είναι μεγάλοι ποδοσφαιριστές. Και όντως, την πλευρά μας, εμείς θέλαμε να ρίξουμε το ρυθμό του παιχνιδιού. Θέλαμε να πάει το παιχνίδι σε πιο αργό ρυθμό, σε πιο ήπιο τρόπο, να μην ανοίξει, που λέμε, προπονητικά. Και έτσι από εκεί και πέρα προσπαθήσαμε αυτό το πράγμα. Στην ουσία, τη συμπορία βέβαια τα Σούρμενα ανεβάσαν στο τελευταίο 20 λεπτό, συμφωνήσαμε με τον coach. Το παιχνίδι, είχαμε τις ευκαιρίες στο τέλος να κάνουμε τον γκολ. Ευτυχώς για μας ήμασταν και εκεί οι θηροί του ποδόσφαιρου και λίγο τύχη. Απ' όλα πήραμε το παθμό της ισοπαλίας. Κάτι που είναι πολύ θετικό για εμάς ως νεοφώτιστη κατηγορία. Γιώργο, δύο ερωτήσεις θα σου κάνω. Πρώτον, πιστεύεις ότι εφησυχάστηκε κάπως η ομάδα μετά το σημαντικό διπλό στην Ερυθρέα? Και δεύτερον, υπάρχει πλέον και σκέψη να αλλάξει η αλλαγή ώρας και αντί τα εντός έδρας να γίνονται Κυριακή πρωί, να γίνονται κανονικά απόγευμα? Να πω για την πρώτη ερώτηση. Μάλλον για τη δεύτερη να πω. Κάτι έχει υποθεί, τώρα δεν ξέρουμε. Γιατί μην ξεχνάμε ότι είναι καινούργια ομάδα, είναι παίκτες οι οποίοι δεν έχουν ξαναπαίξει πρωί. Εντάξει, η ομάδα είχε χρόνια έναν κορμό, είχε συνηθίσει. Εντάξει, σίγουρα είναι δύσκολο. Τώρα αυτό θα γίνει κουβέντα με τη διοίκηση. Τώρα για το επόμενο, θύμισε μου λίγο. Αν εφησυχάστηκε κάπως η ομάδα από το διπλό στην Ελλάδα. Υπάρχει εφησυχασμός. Εντάξει, ξέρουμε ότι όλα τα παιχνίδια είναι δύσκολα. Αν τα αντιμετωπίζει με σοβαρότητα και είσαι καλή ομάδα, όπως θέλουμε να λέμε ότι είμαστε, σίγουρα τα κάνεις πιο εύκολα. Όχι ότι είναι εύκολα όμως από την αρχή. Εντάξει, εφησυχασμός δεν θα το έλεγα. Απλά είναι και αυτό. Είναι και παίζει ο αντίπαλος. Δεν παίζουν 11 με κανέναν, παίζουν 11 με 11. Έχει το πλάνο του αντίπαλη ομάδα. Απλά εμείς πρέπει να προσπαθούμε παραπάνω. Εφόσον έχουμε την ποιότητα που λέμε και καλή ομάδα, πρέπει να δούμε παραπάνω και να το αποδεικνύουμε κάθε Κυριακή.
να κάνω μια ερώτηση και στο Γιάννη. Δεύτερο συνεχόμενο μάτσα, αν δεν κάνω λάθος, το 0 πίσω, Γιάννη. Ναι, ναι. Άρα είναι το πιο σημαντικό αυτό πλέον για την ομάδα. Για μια ομάδα που είναι νεοφώτιστη στην κατηγορία, αυτό που πρέπει να προσέχει πάρα πολύ είναι το αμυντικό κομμάτι. Να προσπαθήσουμε να μην δεχόμαστε εύκολα γκολ, να μην δεχόμαστε φάσεις. Δεχτήκαμε κάποια σήμερα στο παιχνίδι. Στατιστικά ήταν λίγες σε σχέση με την ποιότητα των σουημένων. Αυτό είναι ο πρώτος στόχος και από εκεί και πέρα να φτιάξουμε στην πορεία μας κάποια παιχνίδια αντιπιθέσεων και να δούμε το παιχνίδι λίγο διαφορετικά. Ανάλογα βέβαια και πάντα, κάθε Κυριακή παίζει με ποιον αντίπαλο παίζει για να αντιμετωπίζει. Έτσι, όταν παίζει με ομάδες όπως τα Σούρμενα, δεν μπορεί να πα στο γήπεδο και να θεωρήσει ότι το παιχνίδι θα πάει να κάνει εσύ το παιχνίδι. Καλό ή κακό, υπάρχει και σκοπιμότητα, υπάρχει και ο τρόπος που να παίρνει το αποτέλεσμα. Έτσι, αυτή είναι η πραγματικότητα και να είμαστε ρεαλιστές. Παίζει μεγάλο. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πολύ, παιδιά. Ευχαριστούμε.